Χαράσα και την Παριζιάννα. Κατερινάκη, είσαι τη ζωή στα αεράκι. Κατερίνα, Κατερινάκη. Και λέω τώρα. Πες μου πως με θέλεις λιγάκι. Θα τρελαθώ. Δεν λες που δεν είπα τίποτα αρνητικό και έλεγα πόσο θεάεις. Για αρνητικό να λέγατε, εγώ για χρόνια πολλά θα έπαιρνα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Βικάκι μου. Κάτω ψηλά βουνά, Κατερινιό. Βικάκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις πως σ' αγαπάω. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας αγαπώ πολύ, είναι η μέρα σου σήμερα, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ και θέλω να πω και κάτι έτσι στα παιδιά. Εγώ τη Βίκη τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ξεκίνησα ρεπόρτερ στο Μέγκα, η Βίκη έκανε τα πρώτα τηλεοπτικά. Ξεκίνησα να μωρώ. Εμένα τι με εξέτει. Ίσως, εντάξει, μικρή ήσουν και στο Show You Think You Can Dance και θυμάμαι παιδιά. Ναι, ναι. Ήταν από τόσο ευγενική με όλους και τη θαύμαζα. Την έβλεπε, έμπαινε στο καμαρίνι της και ήταν για μένα, επειδή μου ξέρεις, έλεγες, «Ουάου, ένα είδωλο». Είδωλο. Πανέμορφη γενέστη. Γεια μου, Κατερίνα, που ήσουν αυτό το αθώο κορίτσι με τα καραμελένια τα μαλλιά, που έμπαινε μέσα υπερίδωλο και σου έλεγα εγώ, «Αν δεν κοίσεις εσύ μπροστά στην οθόνη, εγώ θα τρελαθώ». Πώς είσαι καλά? Είμαι και προφήτης όμως, δεν μπορεί να πει. Ναι, τα είχες βρει όλα, όλα. Και μακάρι να βγουν και οι άλλες προφητείες που μου έχεις κάνει. Είναι σημαντικές. Όλα θα πάνε καλά και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Διανύουμε δύσκολους καιρούς, παιδιά. Κάντε υπομονή. Να σου πω κάτι. Θέλω, ξέρω ότι αυτή την περίοδο έχετε γυρίσματα, τώρα τα έχετε πάρα πολύ δουλειά, έχετε και τον τελικό. Θέλω κάτι να σου ζητήσω. Μόλις περάσει και έτσι ο δύσκολος καιρός για να μπορούμε να έχουμε καλεσμένους, θέλω να έρθει να πούμε από κοντά. Είναι πολύ σημαντικό. Το συζητάς. Εννοείται, μας έχει φάει καραντίνα τώρα. Αν δεν περάσει αυτό στο δύσκολο τέλμα, να μπορούμε να συναντιόμαστε κάπως καλύτερα. Από αυτή την άποψη δεν μπορώ να έρθω. Αλλιώς και σήμερα θα σου έρθει με τουρτίτσα και κεράσματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ κι εγώ κάτι. Ένας νικητής φέτος. Με το κάνεις. Αυτές είναι ευχές. Τέλειο. Μην βγουνε δύο. Μην παίρνετε με τον πόνο μου, παιδιά. Δεν θα ήθελε κανένας παρουσιαστής να είναι στη θέση σου. Σε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα συνέβησαν και πέρασαν. Φέτος θα υπάρξει ένα άλλο σύστημα. Δόξα τω Θεώ. Το οποίο θα είναι πολύ προστατευμένο και να μην ενισχύεται καθόλου. Και, ανυπομονούμε. Και τρεις να βγουν, Βίκη, θα το χειριστείς τόσο καλά, καλά που πολύ θα περάσει. Έτσι. Είτε, εγώ έλεγα να μην βγουν τρεις φέτος, αλλά άμα θέλετε με χαρά να το κάνουμε. Η είδηση της ημέρας είναι αυτή που δίνει η Βίκη σήμερα, έτσι. Ναι, τι άλλο σύστημα. Άλλο σύστημα για τον νικητή. Άλλο σύστημα εννοεί δεν θα πέσει, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Πήραμε άλλο σύστημα. Όχι, είναι άλλο σύστημα, γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα τα πρώτα δύο. Τα προηγούμενα δύο χρόνια ήθελε το κανάλι και η παραγωγή να μην πληρώσει ο κόσμος και να είναι μια live δωρεάν ψηφοφορία. Σωστά, ήταν Megaphone. Η οποία, επειδή είναι μια εκπομπή με φανατικό κοινό και τους λατρεύουμε γι' αυτό, μπαίναν όλοι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από όλη την φίλη που υπάρχουν Έλληνε. Και δεν άντεχε το σύστημα. Ναι. Φέτος θα αλλάξει δυστυχώς αυτό και θα πρέπει κάπως αλλιώς να γίνει, που δεν θα είναι free και δεν θα είναι 100% δωρεάν. Ωραία, εγώ θα ψηφίσω τον Αντρέα. Έτσι. Άσχετο, εγώ απλά το λέω. Να μην μας κάνει και ένα σπόιλερ. Θα ψηφίσετε όποιον θέλετε. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά. Εγώ δεν θέλω να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Εγώ ούτε εγώ θέλω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Όταν έρθει εδώ, θα μας τα πει και θα έχει έρθει, θα μας τα πει όλα που θα έχει περάσει και ο τελικός. Δύσκολα εγώ μπαίνω σε δύσκολη θέση, να ξέρετε. Είναι σπάνια πράγματα. Ωραία, ωραία, ωραία. Δράτω με τις ευκαιρίες, Βίκη. Ακούμε και λέμε ότι είναι αντρική υπόθεση το GNTM φέτος. Ισχύει, λέω εγώ τώρα. Α, δεν ισχύει στο τελικό. Όπα! Να τη είδηση! Να τη είδηση! Γιατί το έχω πει ότι θα υπάρχει ένα κορίτσι. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρει ποιο θα το πάρει. Αυτό θα γίνει στο live. Ναι, στο live. Αλλά δεν είναι μόνο αγόρια, παιδιά. Εγώ το είχα πει διαισθητικά. Λέω, παιδιά, πιστεύω στον τελικό φάνηκε και τρεις άντρες. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα κορίτσι που δεν το περιμένει και κανένας, παιδιά. Έχω αυτή την αίσθηση. Μια κοπέλα που δεν θέλω να το κρατήσετε αυτή την ωραία σκέψη και το suspense. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όταν έρθω που θα τα φέρω τα γλυκά. Ψήστε και καφέ για τον πίνω μέσα. Λοιπόν, ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συγγνώμη, μια και είσαι εδώ, τα Φρές, που είναι ο σύζυγός της, ο Ηλίας ο Βρασάς, που κάθε χρονιά με γεμίζει. Κοίτα εδώ, κάπα μου έχει φτιάξει. Σε υπερλατρεύει ο Ηλίας. Το ξέρω και εγώ τον αγαπώ, πόσα κάπα μου έχει φτιάξει. Με έχει καπκέξει, είναι χαμός. Φρές μόνο. Το αξίζεις, Κατερινάκη μου, το αξίζεις. Ένα πολύ γλυκό λουλουδένιο κορίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βικάκη μου. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, εγώ είπα, μέτριο ελληνικό. Με το καλό Ωραία, και σε περιμένω από κοντά. Ανυπομονώ για το τι θα βάλεις στον τελικό. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου καλά, πολύχρονο και παιδιά και όλοι να είστε καλά. Σας εύχομαι ένα ωραίο υγεία. Πράγμα. Πολύ. Και αισιοδοξία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το εκτιμώ πολύ που μου ευχήθηκε σήμερα. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Φιλιά πολλά. Το λιγότερο μπορώ να κάνω για σένα, Κατερίνα μου. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Φιλάκια. Γεια σας, γεια σας. Πόσο την αγαπώ και τη θαυμάζω. Είναι φανταστικό κορίτσι, φανταστικό άνθρωπο. Και να σας πω και κάτι. Είναι από τις λίγες που με έχουν πάρει τηλέφωνο όταν μου συμβαίνει κάτι χαρούμενο, μου πούνε χαίρομαι τη χαρά σου.